Τελειώνοντας, λέμε ότι μία τέτοια δράση είναι νόμος της ιστορίας, νόμος των εθνών, ότι μία δράση στην κοινωνία προκαλεί αντίδραση. Και η δράση του Χρυσοστόμου προκάλεσε αντίδραση. Άμα κάθεσαι, άμα δεν πειράζεις κανένα, καλός και Άγιος. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ουέ όταν είπωσι πάντες οι άνθρωποι έβγε. Μια δράση τέτοια του Χρυσοστόμου προκάλεσε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση του Χρυσοστόμου, αντίδραση, πρώτα. Οι νέοι που ήθελαν να τρέχουν μέσα στα θέατρα και μέσα στα παραστάσεις και χορούς. Αντίδραση του Χρυσοστόμου. Ήταν οι πλούσιοι που τα κηρύγματά του ήταν για αυτούς φοβερά. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν οι γυναίκες που αγαπούσαν την πολυτέλεια. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν οι φαύλοι κληρικοί. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν οι γυναίκες της αυλής που ήσταν μέσα στα ανάκτορα, των οποίων τα ονόματα διέσχουν η ιστορία. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν η ισχυρή της ημέρας. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν ο Αρκάδιος, η αυτοκράτορα Ευδοξία. Δεν σας είπα τίποτα. Όλους αυτούς θα τους νικούσε. Δεν σας είπα τίποτα. Θα νικούσε και τους νέους. Θα νικούσε και τους φαύλους. Θα νικούσε. Και την αυτοκράτορα θα την νικούσε. Όλους θα την νικούσε. Πού έπεσε ο Χρυσοστόμος. Αντίδραση. Ποιο. Φοβερόν. Δεν έπεσε ο Χρυσόστομος γιατί επολέμησε τα θέατρα. Διότι επολέμησε τους χορούς. Διότι πολέμησε τους πλουσίους. Διότι πολέμησε τα σφαύλα γυναίκας. Διότι πολέμησε τον ένα. Διότι πολέμησε τον άχρα. Όχι. Ο Χρυσόστομος έπεσε διότι πολέμησε ποιους. Τους επισκόπους. Το λέει ο ίδιος. Και λέει ο Χρυσόστομος, η ατρόμητος ψυχή, λέει μια επιστολή μέσα που είναι αιώνιος καταδίκη του απολυταρχικού πνεύματος με τον οποίο διοικείται η εκκλησία του Χριστού. Λέει ο Χρυσόστομος μέσα από την αρημία, στην εξορία το λέει ο Χρυσόστομος, ότι ουδέν δέδεκα εις τον κόσμο, ως επισκόπους πλην ενίων. Δεν φοβήθηκα στον κόσμο. Δεν φοβήθηκα. Ποιος τα λέει αυτά. Δεν τα λέει ένας ιερομόναχος. Θα πείτε ρε Αυγουστίνε, είσαι εμπαθής και τα λες αυτά τα πράγματα. Τα λέει ένας Άγιος, ένας Πατέρας, ένας Αθάνατος, ένα Αστέρι, ένα Ιγόνι, ένα Τζίγας, ένα Ζήλιος. Τι λέει. Δεν φοβήθηκα τίποτα στον κόσμο. Ούτε την πλουσίου, ούτε τα γυναίκα, ούτε το διάλογο ακόμα. Ουδέν δέδεκα τον κόσμο. Ήμουν επισκόπου. Ω αδερφέ μου, μη μου αφήσεις να ανοίξει την καρδιά. Όχι, δεν είσαι επίσκοπος για να διαλύσεις τον λαό. Είσαι επίσκοπος για να είσαι να δώσεις λεφταριά στο λαό. Και όταν ο επίσκοπος φεύγει πλέον από το μεγαλείο αυτό και δια ποικίλων μέσων ζητεί να πιέσει τη θρησκευτική συνείδηση του λαού, δεν είναι πλέον επίσκοπος αυτός, αλλά είναι τύρανος. Είναι εκείνος ο οποίος και του ούτους επισκόπους δεν θέλει η εκκλησία του Χριστού. Ουδέν δέδεκα ως επισκόπους πλην ενίων. Και ο ταλέπορος ιερομόναχος Αυγουστίνος, το λέγω με πικρία. Δεν φοβήθηκα Ιταλούς, δεν φοβήθηκα Γερμανούς, δεν φοβήθηκα τίποτα και στα πουντρούμια και δεξιά. Όσο φοβούμε τους επισκόπους, που μερικοί από αυτούς είναι χειρότεροι των φρετρίων και των όρων διωκτών, οι οποίοι διώκουν την εκκλησία του Χριστού μας. Ουδέν δέδεκα ως επισκόπους.